Συνάδελφοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, σήμερα απεργούμε γιατί ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο και θα αγωνιστούμε για να το επιβάλλουμε. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο όλο ένα και περισσότερους αντεργατικούς νόμους και μέτρα να προωθούνται με τη σέσουλα από όλες τις κυβερνήσεις με συνεχείς επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις για να τους αμπρίσουν οι εργοδότες, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι από τον δικό μας κόπο και υδρότα. Πλέον κατάλαβε και πιο άπιστος ότι δεν έχουμε να περιμένουμε σωτήρες να μας λύσουν τα προβλήματα, ούτε οι εκπαιδευτές μας να δείξουν μεγαλοψυχία. Με εμπιστοσύνη στη δύναμή μας μπορούμε να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας για να αναβαθμιστεί η ζωή μας για να έχουμε σύγχρονη δουλειά με δικαιώματα. 10 χρόνια βαθιά οικονομική κρίση φάγαμε στην πλάτη, οι οικοδόμοι και όχι μόνο. Όλοι αυτοί μας έλεγαν να περιμένουμε να ανακάμψει η αγορά, να προσαρμοστούμε συνθήκες. Τσάκισαν όμως μεροκάματα, κουρέλιασαν την ασφάλιση, που με αιματηρούς και ασυνεχείς αγώνες είχε κατακτήσει ο κλάδος. Ενώ με τον παπούλα της ενεργείας μας θέλανε σκυφτούς και μονταγμένους. Τώρα που η οικοδομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει, βγαίνουν οι υπουργοί και οι λοιποί παπαγάλοι και πανηγυρίζουν ότι έρχονται επενδύσεις που επαγγελίζουν την πράσινη ανάπτυξη. Στη ζωή των εργατών δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα μεροκάματα μένουν χαμηλά, με τα ένσημα σε τιμές ξεφτύλας και αυτά που τσουρεμένα. Δεν χάνουμε τίποτα την ευκαιρία τα αφεντικά να κλέψουν από την ασφάλιση. Η ακρίβεια, καθώς και αυτούς τους παρόχους του ρεύματος, έρχονται να επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση. Λένε ως εδώ, τώρα να τους χαλάσουμε τη σούπα. Ισχυροποιούμε τη δύναμή μας, παλεύουμε και διεκδικούμε την υπογραφή κλαδικής συλλογικής ύβρας εργασίας, γιατί αποτελεί όπλο στα χέρια μας. Είναι προμετωπίδα αγώνα και σύγκρουσης με την εργοδοσία και τους πολιτικούς τους εκπραστές. Τώρα, με οργάνωση και ατσάλινη ενότητα, να αναδείξουμε τον δρόμο για την κατοχύρωση αύξηση του μεροκάματου. Αποδοχές, ανθρώπινα ωράρια εργασίας. Να ανέβει το ένσος ασφάλισης που αυτόματα αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για κοινωνικές παροχές, για την υγεία και τη σύνταξη. Να βάλουμε τέλος στο κλέψιμο των ενζήμων, κάθε μέρα εργασίας και ασφάλιση, την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενζήμων. Συνάδελφοι, όλα τα μεγάλα εργοτάξια στην Αττική σήμερα ανέκρωσαν. Το ίδιο και τα γεπιά στη συντριπτική της πλειοψηφίας στις γειτονιές. Η επιτυχία της απεργίας ξεστέλνει ξανά το μήνυμα στο Χατζηδάκη και στην κυβέρνηση. Ο νόμος έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Πάρτε τον πίσω και μαζί όλους τους αντεργατικούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Δεν θα αφήσουμε να τους εφαρμόσει στους χώρους δουλειάς. Δεν έχουμε σκοπό να αφήσουμε τη ζωή μας στο μαδέρι, να σακατευτούμε κι άλλο από τα 12 ώρα και τα 13 ώρα, με το μεροκάματο να συγκρίνεται αυτόματα, με δουλειά Σαββατοκύριακα, να βλέπουμε τον ελεύθερο χρόνο, την ξεκούραση και την οικογένειά μας με τα χέρια. Κι όποτε δεν μας χρειάζονται τα θετικά και μαζεύει το έργο, να μας δίνει ρεπό αορίστου χρόνου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κλιμακώσουμε την πάλη μας. Προετοιμαζόμαστε μαζί και με άλλους εργαζόμενους και συνδικάτα για ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο. Τους το ξαναλέμε γιατί μάλλον δεν το έχουν καταλάβει. Δεν μας τρέχουν παντού. Με ανυπακοή και απειθαρχία συνεχίσουμε κόντρες παρουσιώσεις της εργοδοσίας. Δεν πρόκειται να βάλουν στο χέρι τους το συνδικάτο. Δεν τους δένουμε πάστα και σε αυτούς και τους ρουφιάνους τους στα σωματεία μας. Η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου αποφάσισε. Δεν παραδίδουμε το μητρό των μελών μας στην κυβέρνηση. Απόδειξη για αυτά αποτελούν οι ζωντανές γενικές συνελεύσεις με στους χώρους δουλειάς ή παραπάνω από 400 νέα επιλαμβές του Συνδικάτου το τελευταίο διάστημα. Συνάδελφοι, το Συνδικάτο ως ταξικό σωματείο δεν υπάρχει μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο ή την τάξη μας να
το αφήσει να πέσει κάτω. Γιατί δεν γίνεται σήμερα που η επιστήμη έχει εκτιαχθεί να δουλεύουμε σαν σκλάβοι. Θέλουμε να δουλεύουμε λιγότερο με μεγαλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε, σπάζοντας την πράξη την μυρολακτρία και την απογοήτευση. Έχουμε ιστορική παρακαταθήκη τους αγώνες του κλάδου, αλλά και άλλων σωματείων. Οι εργαζόμενοι ψήφου με τις μαζικές συμμετοχές έδειξαν στην πράξη ότι ο αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Συνταζόμαστε με τους υγειονομικούς για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόσληψη προσωπικού, μέτρα στους χώρους δουλειάς, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας για σχολεία σύγχρονα, δημόσια και δωρεάν, με ολόκληρη μόρφωση. Προτάσουμε έργα που έχει ανάγκη ο λαός μας, σύγχρονες και φτηνές κατοικίες, φοιτητικές αιστείες, έργα την πλημμυρικά και την φυλικά, για να μην πνιγόμαστε το χειμώνα και να μην πνιγόμαστε το καλοκαίρι. Τέλος, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας με τους λιμενεργάτες, στις προβλήτες στην Κόσκο. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα τους και το συνδικάτο τους στην ΕΔΕ. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει να μην γυρίζεις σπίτι μετά τη δουλειά. Να ξυπνάς και να σκέφτεσαι, αν θα ξαναδείς την οικογένειά σου στο σχόλασμα, ότι δεν θα μείνεις σαν κάτι. Γιατί και εμείς διεκδικούμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και εμάς οι ζωές μας, οι δικές μας και όλων των εργατών μετράνε. Συνεχίζουμε